Σελίδα ενδέκατη. Πειθώ στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, συχνά προσπαθούμε να μεταδώσουμε πληροφορίες, να ερμηνεύσουμε ένα φαινόμενο γεγονός, να αναλύσουμε μία έννοια, να υποστηρίξουμε μία άποψη και τελικά, ορισμένες φορές, να πείσουμε το δέκτη ότι οι απόψεις μας είναι σωστές, ώστε να τις υιοθετήσει ή και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτές. Σε όλες τις παραπάνω περιστάσεις επικοινωνίας υπησέρχεται η οπτική γωνία του πομπού και χρωματίζει ανάλογα το λόγο του. Η οπτική γωνία του πομπού άλλοτε απλώς διαφαίνεται, παραδείγματος χάρη όταν μεταδίδει πληροφορίες, άλλοτε υπολαμφάνει στο έμεσο σχόλιο που κάνει για τα γεγονότα ή στον τρόπο με τον οποίο αναλύει μια έννοια, και άλλοτε εκφράζεται ρητά και απερίφραστα, παραδείγματος χάρη όταν υποστηρίζει μία άποψη. Ένα πρώτο βήμα, επομένως, για να αντιμετωπίζει κριτικά ο δέκτης το μήνυμα που προσλαμβάνει, είναι να προσπαθεί στις διάφορες περιπτώσεις επικοινωνίας να διακρίνει την οπτική γωνία και το σκοπό του πομπού. Στην περίπτωση μάλιστα που ο πομπός έχει κύριο στόχο του την πειθό, ο δέκτης προσπαθεί να ελέγξει τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο πομπός. Το κύρος των επιχειρημάτων και την αξιοπιστία των τεκμηρίων που χρησιμοποιεί. Συγχρόνως προσπαθεί να εντοπίσει και να ελέγξει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο πομπός. Σκόπιμο είναι, λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας, τόσο ως πομπή όσο και ως δέκτες, τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η πειθό. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, βλέπε σχετικά και Αριστοτέλους Ρητορική 1356α, οι βασικοί τρόποι πειθούς είναι οι εξής: α, β, γ. Α, η επίκληση στη λογική. Οπότε επιστρατεύουμε ως μέσα τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια. Β. Η πρόκληση συναισθημάτων του δέκτη. Οπότε καταφεύγουμε σε διάφορες τεχνικές για να επηρεάσουμε συναισθηματικά το δέκτη. Και τρίτο, γάμα,
η επίκληση στην αυθεντία και η επίκληση στο ήθος του ομιλητή. Ο ομιλητής επικαλείται το ήθος του. Οπότε μεταχειριζόμαστε ποικίλα μέσα για να παρουσιαστούμε στα μάτια του δέκτη αξιόπιστη.